Έχουμε κοντά μας το Μάνο το Χαρόπουλο. Σε καλωσορίζω εσύ προοδευτική. Σε άφησα στον Απόλλωνα Αθηνών. Απόλλωνα Σμύρνης. Και σήμερα είσαι στην προοδευτική. Έχεις πάρει ένα, νομίζω, ένα τμήμα από την ΚΑΠΑ 16, η οποία τα βρήκες όλα εδώ με την προοδευτική. Είσαι και στο σπίτι σου κοντά, είσαι πάρα πολύ κοντά. Θέλω να μου πεις πώς είναι το κλίμα εδώ, πώς περνάς εδώ, αν υπάρχει υλικό και αν αυτή η ΚΑΠΑ 16 που έχεις έχει προοπτικές να περάσει σε άλλη κατηγορία, να ανέβουν στον τρικό, κάποια παιδιά να παίξουν, αν και η ομάδα της προοδευτικής καταφέρει και βγήκε στη Β' Εθνική, αρχίζουν να παίζουν ΠΑΕ, πρέπει να κάνουν ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17 και αρχίζει και απλώνεται το δίχτυ. Δύο λόγια να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, πώς είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο κ. Λαχογιάννης έχει κάνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Έχουμε συνεργασία και με τους άλλους δύο προπονητές που έχει φέρει, τον Βασίλη και τον Σωτήρη. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Η δουλειά, τα παιδάκια μαζεύονται συνέχεια. Κάνουμε και δοκιμαστικά. Η ΚΑΠΑ 16 έχει μέλλον. Δύο παιδιά παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τους έχουμε ανεβάσει και είναι και αποστολές και έχουν πάρει και συμμετοχή. Και ευελπιστούμε, αν ανέβει και η ομάδα, να έρθουν και άλλα παιδιά. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί όταν μια ομάδα ανεβαίνει κατηγορίες, ανεβαίνει και το level στην Ακαδημία, ανεβαίνουν όλα. Δορυφόρος ή Δόξα Πειραιά, με τον Αντώνη Καλαμάκη. Έχεις επαφή μαζί του, παίρνουν οι παίχτες, κοιτάει από εδώ αν θα μετακινηθούν. Αυτή τη δουλειά την έχει αναλάβει ο κ. Λαχογιάννης, που είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ναι. Και ο κ. Λαχογιάννης ξέρει καλύτερα. Ναι, δεν το ξέρω ότι απλώς λέω, μήπως είχες εσύ επαφή μαζί του, αλλά έχει ο κ. Λαχογιάννης και είναι το ίδιο, θα τον ρωτήσω εγώ αυτό. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, τα παιδιά εδώ σε τι στάδιο βρίσκονται? Είναι καλό, έχουν προοπτικές να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο? Πρέπει να βελτιωθούν ακόμα πολύ περισσότερο. Τα δύο παιδιά που ξεχωρίσαμε είναι σε πολύ καλή, είναι και ταλέντα, είναι και καλά παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές και πιστεύω να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Ήδη η ΚΑΠΑ 16 είναι τα μοναδική που έχουν ανεβάσει στην αντρική ομάδα που λέγαμε. Τα άλλα παιδιά, επειδή κάναμε και δοκιμαστικά, θα έρθουν πολλά παιδιά, ειδικά αν ανέβει η ομάδα. Η ΚΑΠΑ 16 δικιά μας δεν είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι, είναι πιο χαμηλό level. Δεν τα έχουμε βάλει, αλλά του χρόνου που κάναμε και δοκιμαστικά έχουν έρθει αρκετά παιδιά και η εικόνα θα αλλάξει πολύ. Ειδικά αν ανέβει και η Β' Εθνική που θα παίζουν η ΚΑΠΑ 19, η ΚΑΠΑ 17. Η ΚΑΠΑ 17 θα παίζει στην ΕΠΣ, η ΚΑΠΑ 19 θα ακολουθεί που παίζει και η ομάδα της πρώτης. Ναι. Πιστεύω το κλίμα είναι καλό, μαζεύονται αρκετά παιδιά, το ξαναλέω. Έχουμε κάνει ένα πολύ όμορφο κλίμα, οικογενειακό. Και αυτό είναι που μου αρέσει στην προοδευτική. Η ομάδα πιστεύω να ανέβει και στα σαλόνια της ΑΕθνικής, γιατί εκεί ανήκει. Είναι ιστορικό σωματείο και πιστεύω θα τα καταφέρει. Με αυτούς τους σωστούς ανθρώπους που έχει από τις ακαδημίες, πιστεύω να γίνει κάτι πολύ καλό. Κύριε Μανώ, υπάρχει περίπτωση να φτιάξετε κάποιο τουρνά τώρα στην πορεία μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία? Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις. Γιατί αυτά τα θέματα. Είσαι σε αγωνιστικό τμήμα, παίζεις σε κάποια παιχνίδια. Είμαστε του Μιχαηλίδη. Του Ακρόπολης, έτσι. Το Ακρόπολης. Είναι καλό το πρωτάθλημά του? Είναι ανταγωνιστικό. Στο επίπεδο που είμαστε εμείς, ναι. Είναι καλό, έτσι. Είναι καλό. Ευχαριστημένος από το τουρνουά, το Ακρόπολης. Πολύ καλό. Οργανωμένο είναι, δεν έχουμε θέματα. Συνεργάσιμες είναι όλες οι ομάδες που παίζουμε. Ναι. Τα παιδιά έχουν ανταπόκριση στην προπόνηση? Τα παιδιά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Αν έχουν ανταπόκριση στην προπόνηση, έχουν, αν υπάρχει διάθεση. Υπάρχει, ναι, έχει. 20, 16, 17 μαζευόμαστε. Mm-hmm. Έχουν βελτιωθεί και πάρα πολύ τακτικά, που ήταν λίγο πίσω. Ναι. Και παιχνίδι με παιχνίδι τα παιδιά βελτιώνουν. Τι θα θέλεις να πεις στους γονείς? Υγεία, να βοηθάνε να είναι στα παιδιά κοντά τους, γιατί ο αθλητισμός είναι η υγεία. Και όταν ένα παιδί αθλείται, πάνω απ' όλα γίνεται και καλός ανθρώπος και καλός χαρακτήρας. Σε αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Προτού πάμε στο γιατρό, πρέπει να αθλούμαστε. Και όταν αθλείσαι, θα συλλητάξεις λιγότερες ασθένειες. Ευχαριστώ, Μάνο μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και εύχομαι τα καλύτερα για σένα εδώ στην προοδευτική, στη γειτονιά μας, που πραγματικά έχει μεγαλώσει πολλά παιδιά μέσα στις ακαδημίες της και είναι μία από τις καλύτερες ακαδημίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας και τον Παναγιώτη τον Αναστασόπουλο, σε βλέπω ψηλό.
να συγκρίνω ή θα είσαι στόπερ ή σεντερφόρ. Στόπερ. Στόπερ είσαι. Οπότε καθαρίζεις και τις φάσεις. Ναι. K16 με τον κύριο Χαρόπουλο. Εννοείται. Πώς είναι η σχέση σου εδώ με τον κύριο Χαρόπουλο και αν περνάς καλά εδώ στην προοδευτική. Τέλεια. Με τον κύριο Χαρόπουλο, εντάξει, τον έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο. Βγάζετε καλή προπόνηση. Ναι, εννοείται αυτό. Έχεις δει βελτίωση στον εαυτό σου στην προπονητική ναι, που κάνει. Πολύ μεγάλη, ναι. Πολύ μεγάλη. Ναι. Σου δείχνει τα κόλπα του ποδοσφαίρου, το που πρέπει να στέκεσαι, πώς πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Αυτό σε βοηθάει. Ναι, εννοείται. Πόσο καιρό είσαι. Με βοηθάει πάρα πολύ. Πόσο καιρό είσαι εδώ στην προοδευτική. Ξεκίνησα φέτος, αλλά ήμουν και παλιά 3-4 χρόνια. Είχες ξαναπεράσει από εδώ και το ξαναγύρισες. Ναι. Ήσουν σε άλλη ακαδημία. Ή είχε σταματήσει. Είχα σταματήσει. Είχε σταματήσει. Ναι, και ήρθα εδώ. Ήσουν σε σχέση και σταμάτησε ή. Όχι, ήμουν σε σχέση. Ήσουν σε σχέση και κόψε την μπάλα για το κορίτσι. Χώρισε για το κορίτσι, ξαναγύρισε την μπάλα. Εννοείται. Άρα η μεγάλη μας λατρεία ποια είναι, η μπάλα. Η προοδευτική. Καλά τα λες. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε στηρίζουν οι γονείς σου σε αυτό που έχει διαλέξει, να παίζει μπάλα. Ναι. Είναι κοντά σου. Ναι, εννοείται. Πολύ ωραία. Δώσε και μία ευχή, τι εύχεσαι σε όλα τα παιδιά του Πειραιά και στις προοδευτικές. Άνοδο για β' εθνική. Μόνο έτσι. Ευχαριστώ. Κοντά μας και τον πολυγέννητο Γιώργο, πολύχρονος, χιλιόχρονος. Μας εγερόμαστε, φάγαμε και τα γλυκάγια μας, μας κέρασε και κοκορέτσι και κοντοσούλη, όλα. Θέλω να μου πεις πραγματικά πώς περνάς εδώ στην προοδευτική και πόσο καιρό είσαι εδώ στην προοδευτική. Περνάω πολύ υπέροχα εδώ στην προοδευτική. Βλέπω τους αγώνες μεγάλης ομάδας, κάνω τις προπονήσεις μου, παίζω τους αγώνες μου. Πόσο καιρό είσαι εδώ. Είμαι με το κορονοϊό και αυτά, κανονικά θα ήμουν 3 χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού είμαι 1,5, το πω έτσι. Ναι, χάσαμε 2 χρόνια που είχαν κλείσει τα γήπεδα, έτσι. Έχεις έρθει με έναν προπονητή, το Χαρόπουλο. Σε ευχαριστιέσαι την προπόνηση μαζί του και τον αγώνα. Τον ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, ναι. Βελτιώνεσαι. Μας βοηθάει πάρα πολύ, βελτιωνόμαστε. Το βλέπεις αυτό, σου βγαίνει στο γήπεδο, ναι, ότι γίνεσαι κάθε τόσο και καλύτερος. Ναι. Και σου δίνει τη διάθεση να έρθεις στην προπόνηση. Χάνεις προπόνηση. Όχι, δεν έχω χάσει καμία. Σας αρέσει η μπάλα. Ναι, πολύ. Θα ήθελες να παίξεις το αντρικό. Πολύ. Πάρα πολύ, έτσι. Δώσε και ένα μήνυμα στους φίλους σου και στους γονείς σου, να το πω έτσι. Τι θα ήθελες να τους πεις. Να είναι πάντα καλά στη ζωή τους και τους ευχαριστώ γιατί μου έχουν προσφέρει και μπράβο, οι γονείς σου έχουν προσφέρει και σε στηρίζουν, έτσι. Όταν μάθανε ότι ασχοληθείς με την μπάλα, δεν σου φέραν αντίρρηση. Όχι. Σε χειροκροτήσαν. Ο μπαμπάς έπαιζε μπάλα. Ασχολιόταν ο μπαμπάς σου με την μπάλα. Ο μπαμπάς μου ασχολιόταν με τον μπάσκετ. Μπασκετικός, έτσι, προοδευτικανός. Όχι, έπαιζε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, μπράβο. Ξαναθύμισε με το επώνυμό σου. Πολυγέννης. Πολυγέννης, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και με το που θα πας για ποδόσφαιρο, το σου φέρε αντίρρηση. Όχι, όχι. Όχι, σου είπε πήγαινε. Μπράβο. Εκείνος το θέλει κιόλας. Εκείνος πάρα το θέλει. Ναι. Περνάς καλά εσύ εδώ. Ναι, περνάω πολύ καλά. Έχεις φίλο εδώ, κανένα κολλητό. Έχω πολλούς, ναι. Πολλούς. Έγινε. Ευχαριστώ, αγοράκι μου, κυριακάκι μου, καλή συνέχεια.